Δίπλα μου ο πρόεδρος της ΕΣΚ Κυκλάδων, πρόεδρε, ο κύριος Σαλάχας. Πρόεδρε, σήμερα παρακολουθήσαμε έναν πάρα πολύ όμορφο τελικό εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Σαντορίνης. Ναι, ομολογουμένως. Είναι βέβαια το δεύτερο παιχνίδι, γιατί έχει προηγηθεί και αυτό των παιδών που ήταν περίπου έτσι με διακύμανση στο σκορ, με ανατροπές στην ανατροπή. Σημαίνει ότι μάλλον ισχύει αυτό που είχα πει και στην Πάρο, ότι αρχίζουν πλέον οι ομάδες και είναι άκρως ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Και αυτό είναι για το καλό του μπάσκετ. Σήμερα ουσιαστικά όσον αφορά το κομμάτι των Κυκλάδων, έτσι ρίχνουμε και φινάλες στις διοργανώσεις μετά τα τρία Final Four που παρά την πανδημία καταφέρατε να πραγματοποιήσετε. Ναι, σήμερα τελειώνει η αγωνιστική περίοδος, δύσκολη μετά τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Μέχρι τον Μάρτιο πηγαίναμε αρκετά καλά και στο πρόγραμμα. Η πανδημία ξεκίνησε 9 μέρες πριν το πρώτο Final Four. Από εκεί και πέρα ξεκινήσαν τα προβλήματα. Είναι γνωστά με τις διακοπές των αγώνων, την επανέναρξη των αγώνων για τα τμήματα υποδομών. Καταφέραμε και παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν να τα τελειώσουμε ομαλά. Πλέον η ομάδα της Σαντορίνης είναι αυτή που θα εκπροσωπήσει τις Κυκλάδες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, αύριο θα δηλώσει τη συμμετοχή της. Ξεκινάει τον εφήβων 22 του μηνός. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον coach της πρωταθλήτριας ομάδας, τον κύριο Αξιώτη. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα γενικότερο σχόλιο για το κομμάτι του μπάσκετ στις Κυκλάδες. Βλέπουμε ότι αντρικές ομάδες αγωνίζονται στην δεύτερη και στην τρίτη εθνική κατηγορία, η Μύκονος και τα Φανάρια. Η Αθλητική Ένωση Σαντορίνης γίνεται η πρώτη ομάδα από τις γυναίκες που θα αγωνιστεί σε εθνική κατηγορία. Βλέπουμε γενικότερα μια μπασκετική άνοιξη στις Κυκλάδες. Όντως αυτό συμβαίνει. Η Ένωση θα εκπροσωπηθεί με τρεις ομάδες στις εθνικές κατηγορίες. Α2 γυναικών με τη Σαντορίνη, Β εθνική με τα Φανάρια και Γ εθνική με τη Μύκονο. Και έρχεται από πίσω και ο Άρης που από ό,τι μαθαίνω ετοιμάζει μια προσπάθεια για να ανέβει και αυτός κατηγορία. Δεν ξέρω σε λίγο αν θα έχουμε αντρικές ομάδες να παίξουμε σε τοπικό. Ένα πρόβλημα βέβαια το οποίο θα το δούμε αργότερα. Υπάρχει εξέλιξη στο μπάσκετ των Κυκλάδων. Θα επαναλάβω κάτι που είπα στην Μπάρο. Είμαστε 1650-1700 αθλητές περίπου. Η δουλειά που γίνεται από όλες τις ομάδες είναι εξαιρετική. Είδατε ότι η Άνδρος με ανοιχτό γήπεδο συμμετείχε σε τρία Final Four. Είναι σημαντικό. Κάνουμε βήματα προόδου. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει λίγο για να διαβάσουν οι άνθρωποι που είδα σήμερα στις κερκίδες και το έχω δει και στα υπόλοιπα γήπεδα, για να αποκτήσουν άποψη πάνω στη διαιτησία, θα είναι καλό να διαβάσουν λίγο τους κανονισμούς, οι οποίοι είναι συνεχώς αλλάζουν. Και για να μην δημιουργούνται θέματα, είναι καλύτερα πρέπει πρώτα να γνωρίζεις τους κανονισμούς και μετά να αποκτάς άποψη. Το να μην ξέρεις και να νομίζεις ότι ξέρεις και να διαμαρτύρεσαι, είναι λίγο άκομψο θα έλεγα. Ένα Final Four είναι πάντα γιορτή για σε όποιο άθλημα και αν γίνεται. Σήμερα ήταν ο τελικός του Final Four των εφήβων. Θα σας κάνω εγώ την ερώτηση, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να απαντήσετε. Θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά την απόφαση της περιφέρειας. Να μην χρηματοδοτήσει δηλαδή το Final Four, να μην βοηθήσει από τη δική της πλευρά. Θα επαναλάβω πάλι αυτό που είχα πει και στην Πάρο. Το παράπονο της Ένωσης είναι ότι δεν μας ειδοποίησαν εγκαίρως ότι δεν προτίθεται να χρηματοδοτήσουν τα Final Four. Συνέχεια μας παρουσίαζαν προσκόμματα. Είπα ότι μπορώ να καταλάβω κάποιους λόγους, περιμένω να με ειλικρίνεια να μου πούν ότι είναι αυτοί οι λόγοι και όχι οι προφασιζόμενοι λόγοι υγείας, γιατί είδατε ότι και στα τρία Final Four τα υγειονομικά πρωτόκολλα εφαρμόστηκαν με ευλαβική ακρίβεια και μάλιστα είχαμε και μέτρα τα οποία δεν περιλαμβάνονται μέσα στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Περιμένω μια ειλικρινή απάντηση από την περιφέρεια τους για τον λόγο που δεν χρηματοδότησε, γιατί θα πρέπει και εμείς πλέον, και αν είναι μια πάγια πλέον απόφαση της περιφέρειας, γιατί μπορεί να θέλει να διαθέσει κάπου αλλού τους πόρους, να μας το πει ώστε να είμαστε και εμείς προετοιμασμένοι για να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν μένω στο ότι δεν χρηματοδότησε, μένω όμως
στο χρόνο που επέλεξε να μας το πει. Δηλαδή, θεωρώ ότι πήγε να μας φέρει πρωτετελεσμένων για να μην γίνουν τα Final Four. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.